Φίλοι και φίλοι του Newshub, γεια σας. Εγκαινιάζουμε μία νέα περίοδο εκπομπών με θέμα την ιστορία. Μαζί με τον ιστορικό και συγγραφέα Γιώργο Καραμπελιά θα δούμε τα στάδια του ελληνισμού μέσα από το πρίσμα το δικό του. Πρώτη φάση είναι τα τρία στάδια της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Κύριε Καραμπελιά, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι αυτή η αναφορά μου για τα τρία στάδια της ιστορίας του ελληνικού έθνους δεν αποτελεί μια καινοφανή θεωρία. Την είχε πρώτα αναπτύξει ο Ζαμπέλιος και στη συνέχεια ο Παπαρηγόπλος όταν θέλησαν να απαντήσουν στο Φαλμεράιερ, ο οποίος γύρω στο 1930-35 έβγαλε την θεωρία ότι το ελληνικό έθνος το σύγχρονο δεν έχει καμία σχέση με το αρχαίο ελληνικό και ότι το σύγχρονο ελληνικό έθνος, το νεότερο ελληνικό έθνος, είναι δημιούργημα πρόσφατο, μάλιστα μετά την Επανάσταση, λένε σήμερα διάφοροι οπαδοί σύγχρονοι του Φαλμεράιερ, συχνά και Έλληνες ιστορικοί, ανάμεσά τους και ο γνωστός Χομπσμπάουμ, Άγγλος ιστορικός, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ένα νεότερο ελληνικό έθνος το οποίο δεν έχει καμία σχέση και συνάφεια με την αρχαία Ελλάδα. Πόσο μάλλον με την Βυζαντινή περίοδο, την οποία τη θεωρούν ότι είναι εντελώς άσχετη με την ελληνική ιστορία. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, οι μεγάλοι μας ιστορικοί, οι ιδρυτές της νεότερης ιστορικής έρευνας και μελέτης στην Ελλάδα και κατεξοχήν ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπλος μίλησαν για το τριμερές σχήμα της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Σύμφωνα με αυτό που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, οι Έλληνες πέρασαν τρία διαφορετικά ιστορικά στάδια. Το πρώτο είναι αυτό που εγώ αποκαλώ φυλετικό και πολεοκρατικό, δηλαδή της αρχαίας Ελλάδας, όπου αυτό που χαρακτηρίζει την ενότητα των Ελλήνων είναι η ενότητα ανάμεσα σε πόλεις και σε φυλές. Το δεύτερο στάδιο, που είναι το οικουμενικό στάδιο, που αρχίζει από τον Φίλιππο ή τον Μεγαλέξανδρο και φτάνει μέχρι την εξάντληση της δυναμικής του Βυζαντίου, δηλαδή εκείνη η περίοδος που οι Έλληνες επεκτείνονται γεωγραφικά και πολιτιστικά σε μια μεγάλη έκταση και πάβει η ταυτότητα να έχει φυλετικό χαρακτήρα. Γίνεται ο οικουμενικός ελληνισμός και με αυτόν εξάλλου συνδέεται και η ανάπτυξη και της χριστιανικής θρησκείας που έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά, θα το δούμε και αργότερα. Και η τρίτη περίοδος, η οποία αρχίζει ίσως το 1204, ίσως το 1071 με το Μαζικέρτ, δεν έχει σημασία, κάπου εκεί γύρω, όταν δηλαδή αρχίζει ο οικουμενικός ελληνισμός και συρρυκνώνεται, με αποτέλεσμα αυτής της συρρύκνωσης να εμφανιστεί ο νεότερος ελληνισμός. Στον αρχαίο ελληνισμό, το έπος του αρχαίου ελληνισμού είναι τα Ομηρικά Έπη, έτσι, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Στον νεότερο ελληνισμό είναι ο Διγενής Ακρίτας που παριστά αναπαριστά την σύγκρουση ανάμεσα στον ελληνισμό και στο Ισλάμ, το Αραβικό Ισλάμ. Ο νεότερος ελληνισμός λοιπόν αρχίζει από εκείνη την περίοδο και παρότι σκλαβώθηκε από τους, αρχικά από τους Φράγκους και εν συνεχεία από τους Οθωμανούς, κατόρθωσε μετά το 1821 την περίοδο που θα μιλήσουμε αργότερα της αναγέννησης του ελληνισμού να οικοδομήσει και πάλι ένα έθνος, ελληνικό έθνος κράτος. Η άποψη την οποία, η οποία κυριαρχεί σε αρκετούς από τους κύκλους που προανέφερα,
εκείνους τους κύκλους που χαρακτηρίζω εθνοαποδομητικής αντίληψης, είναι, όπως είπα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες αποτελούν κάτι το διαφορετικό, το Βυζάντιο κάτι το διαφορετικό, οι σύγχρονοι Έλληνες κάτι το διαφορετικό. Όμως, η έννοια του έθνους, και μας λένε μάλιστα ότι η έννοια του έθνους είναι πρόσφατη, δηλαδή έθνος έχουμε από τη Γαλλική Επανάσταση ή από την Αγγλική Επανάσταση στην καλύτερη περίπτωση και μετά, και πριν δεν υπάρχουν έθνη. Πράγμα το οποίο μάλλον φαντάζει ως αστειότητα, διότι έχουμε όχι μόνο το κινέζικο έθνος, το οποίο έχει έθνος κράτος από το 220 π.Χ. με τη δημιουργία της Κίνας, έτσι από την δυναστεία των Κιν, πήρε και το όνομα Κίνα. Οι Εβραίοι, παρότι δεν είχαν κράτος, συνέχιζαν να είναι έθνος για χιλιάδες χρόνια. Οι Πέρσες, οι Ιρανοί, συνεχίζουν να έχουν ένα έθνος κράτος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ούτω καθεξής. Πόσο μάλλον λοιπόν οι Έλληνες που συνεχίζουν να έχουν την ίδια γλώσσα, να ζουν στους ίδιους τόπους και να συνεχίζουν με την ίδια παράδοση την οποία έχουν, και πάρα πολλά κοινά έχουμε ακόμα και στα δημοτικά μας τραγούδια σε σχέση με τα αρχαία. Επομένως, η Ελλάδα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα του διαχωρισμού σε τρία στάδια της ιστορίας μας, διότι άλλαξαν οι ιστορικές συνθήκες. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να ξεχωρίσουν αυτά τα στάδια και να πούν ότι πρόκειται για διαφορετικά έθνη. Θεωρώ ότι αυτό μάλλον για την πλειοψηφία των ακροατών μας μοιάζει ολίγον αστειότητα, όμως αυτά συμβαίνουν δυστυχώς ή συνέβαιναν στα πανεπιστήμια μας και στις ελίτ της χώρας, που ιδιαίτερα μετά την περίοδο του 1980-1990 κυρίως, είχαν την ιδέα ότι για να μην είναι εθνικιστές θα πρέπει να διαλύσουν την έννοια του ελληνικού έθνους. Και τα αποτελέσματα τα ζήσαμε τα επόμενα χρόνια. Μια ερώτηση μόνο έχω να κάνω για αυτή την πρώτη ενότητα, την ιστορική, που τη θίγεται λίγο στο κείμενό σας. Έχει γίνει μια μεγάλη διαμάχη γύρω από τον όρο Ρωμαίος, Ρωμιός και Έλληνας. Ναι, κοιτάξτε, θα το συζητήσουμε και σε επόμενη συζήτηση, ίσως πιο αναλυτικά, είναι ότι οι Έλληνες από το 400 περίπου μετά Χριστόν, όταν έχει μεταφερθεί η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους στην Κωνσταντινούπολη, και έχει εντελώς εξελληνιστεί, παίρνουν και το όνομα Ρωμαίοι ως συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο καταλήγει μετά στο Ρωμί. Γι' αυτό εξάλλου οι Έλληνες ποτέ δεν έλεγαν τους δυτικούς Ρωμαίους, τους έλεγαν Φράγκους ή Λατίνους, διότι το Ρωμί, Ρωμαίοι, ήταν το ανάλογο, ιδιαίτερα στην οικουμενική περίοδο του ελληνισμού, του Έλληνα. Άρα Έλληνας και Ρωμιός στην ιστορική μας διαδρομή ταυτίζονται από ένα σημείο και μετά, και γι' αυτό έχουμε τη Ρωμιοσύνη του Ρίτσου, τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, έτσι, ένα σύνολο από αναφορές για τους παλιότερους Έλληνες. Ρωμιός και Έλληνας είναι ταυτόσιμες έννοιες. Σήμερα προσπάθησαν κάποιοι, με βάση τη λογική που προανέφερα, να τα διαχωρίσουν. Όμως αυτός ο διαχωρισμός είναι ανυπόστατος. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρώτη ιστορική ενότητα.